Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του Πανσαϊκού από τα Αλόνια Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 31. Καινούργια χρονιά, καινούργιοι στόχοι, μιας και παίζουμε για πρώτη φορά απευθείας κανονικά στους ομίλους μιας καινούργιας διοργάνωσης, όχι γενικά, για μας καινούργια διοργάνωση. Παίζουμε στους ομίλους του Champions League. Πέρσι βρεθήκαμε πάρα πολύ κοντά στο treble, δεν τα καταφέραμε ωστόσο. Πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελο με εμφαντικές εμφανίσεις και στους δύο θεσμούς. Όπως εμφαντικές εμφανίσεις κάναμε και στο conference, όμως στο τελικό βρεθήκαμε να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν και καλύτερη συνολικά σαν roster και ήταν και καλύτερη στο match και δικαίως κέρδισε η Tottenham και κατέκτησε το δεύτερο της conference league. Και με αυτόν τον τρόπο πήρε και την έξοδό της στο Europa League της επόμενης περίοδου. Όμως, εμείς αλλάζουμε χρονιά, έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα να δούμε, όπως το roster της επόμενης χρονιάς, την κλήρωση για το Champions League και φυσικά να δούμε και ένα match, το εναρκτήριο και πρώτο επίσημο match της χρονιάς με τον Ολυμπιακό στην έδρα μας και θα είναι η πρώτη φορά που θα ανοίξει τις πύλες του το ανακαινισμένο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ούτε φιλικά δεν έχουμε παίξει εκεί πέρα. Όλα μας τα φιλικά είναι σε ουδέτερο έδαφος ή εκτός έδρας, έτσι ώστε το πρώτο επίσημο match να είναι με τον Ολυμπιακό στα εγγένεια του δημοτικού γήπεδου Σερών. Αν σας αρέσει η σειρά, σπάστε το κουμπί του like, μην το ξεχνάτε, βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά μια δωρεάν διαφήμιση που κάνεις πατώντας ένα like, διότι το YouTube και ο αλγόριθμός του θα το δει, θα δει ότι έχει interaction το βίντεο και θα το προτείνει σε περισσότερο κόσμο, έτσι ώστε να μάθει περισσότερος κόσμος τη δουλειά μου. Οπότε αν σ' αρέσει η δουλειά μου και θες να τη στηρίξεις, αυτός είναι ο τρόπος. Όπως επίσης, αν είσαι καινούργιος στο κανάλι, να κάνεις ένα subscribe για να μην χάνεις τα καινούργια επεισόδια. Πάτε και την καμπανίτσα να σε ειδοποιήσεις όταν αυτά ανεβαίνουν και πάμε να δούμε το χορηγό του σημερινού βίντεο που δεν είναι άλλος φυσικά από tenepa.com. Το καλύτερο site για παιχνίδια στο ίντερνετ. Με τις πιο φθηνές τιμές, με full αξιοπιστία και πολύ ανταγωνιστικό περιεχόμενο. Έχει πολλά παιχνίδια, αγοράζεις όποιο παιχνίδι θες σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την πραγματική. Χρησιμοποιείς το κωδικό AlexMorak πριν το checkout για να πάρεις έξτρα 3% έκπτωση, η οποία προσθέτει συνολική. Σου γλιτώνει μέρος της προμήθειας στον καρτών και του PayPal. Βγαίνεις κερδισμένος και εσύ και βοηθάς και εμένα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να περάσουμε στα περιεχόμενα του σημερινού βίντεο. Και καθώς επιστρέψαμε, δεν πήρε και πολλή ώρα έτσι αλλιώς, αρχίζουμε με την κλήρωση του Champions League κατευθείαν. Είμαστε 28 Αυγούστου, η κλήρωση του Champions League λαμβάνει χώρα και είμαστε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τις Λιόν, Μονακό, Βασιλεία, Ερυθρό Αστέρα, Μίντιλαντ, Χέρτα και Άντερλεχτ. Με αυτές τις ομάδες λοιπόν δεν μπορούμε να κληρωθούμε. Με ποιες μπορούμε να κληρωθούμε? Από το 3ο γκρουπ είναι η Λειψία, η Sociedad, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Σαχτάρ, η Arsenal, οι Rangers, οι Young Boys και η Galatasaray. Με αυτές τις ομάδες μπορούμε να κληρωθούμε. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Manchester City, η Liverpool, η Ρώμα, η Juventus, η Barcelona, η Dortmund, η Lazio και η Porto. Η Dortmund είναι με mauve χρώμα διότι είναι κύριος συνεργαζόμενος σύλλογος της ομάδας, χωρίς να έχει χρειαστεί βέβαια κάποιος μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε πάρει κάποιο δανεικό παίκτη από την Dortmund κτλ. Απλά μας δίνει ένα ποσό των 100-130.000 περίπου ευρώ το χρόνο για να βοηθήσει στα έξοδά μας. Και φυσικά έχει τον πρώτο λόγο στους παίκτες τους οποίους παράγουμε. Αν δηλαδή μια ομάδα κάνει πρόταση για ένα παίκτη μας και κάνει την ίδια πρόταση η Dortmund, αυτομάτως γίνεται αποδεκτή. Δεν μπορώ να την διαπραγματευτώ, εφόσον έχω δεχτεί την πρόταση μιας άλλης ομάδας. Και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Bayern Μονάχου ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Manchester United ως πρωταθλήτρια Αγγλίας, η Paris Saint-Germain ως πρωταθλήτρια Γαλλίας, η Real Madrid ως πρωταθλήτρια Ισπανίας, η Milan ως κάτοχος του Europa League, η Inter ως πρωταθλήτρια Ιταλίας, ο Ajax ως πρωταθλητής Ολλανδίας και η Benfica ως πρωταθλήτρια Πορτογαλίας. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες. Ήδη έχετε σχηματίσει κάποια σενάρια και κάποιους ομίλους στο μυαλό σας, οπότε πάμε να τις δούμε ευθύς αμέσως. Ήθελα να κάνω κλήρωση κανονική, δυστυχώς την πάτησα. Πάτησα draw all teams, συγγνώμη παιδιά, misclick ήταν αυτό.
Ο όμιλός μας λοιπόν δεν τον βλέπετε εδώ πέρα, θα τον δείτε εδώ, στο continue το οποίο θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ ο όμιλός μας και είναι με Manchester United, με Lazio και με Rangers. Δεν είναι κακός όμιλος. Δεν είναι κακός όμιλος. Η Bayern είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο τελικός φέτος γίνεται στο Stade de France της γαλλικής πρωτεύουσας, του Παρισιού. Manchester United λοιπόν, Lazio και Rangers. Θα αναμετρηθούμε με μία εκ των κορυφαίων ομάδων του κόσμου, τη Manchester United. Εκ των κορυφαίων ομάδων στο παρελθόν της Ιταλίας, η Lazio, και η Rangers, η οποία έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, στη διεκδίκηση τίτλων και στις παρουσίες της στην Ευρώπη. Ένας όμιλος ο οποίος μας δίνει περιθώρια ελπίδας για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League ως δεύτερη, και γιατί όχι ως και πρώτη, διότι ο όμιλος είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμος απέναντι σε μεγάλες ομάδες, γιατί παίζουν και το AI μεταξύ τους. Όταν είναι σε στα νοκάουτ είναι αλλιώς. Οπότε κοιτάμε μπροστά και στόχος μας είναι φυσικά να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στην Ευρώπη και μετά το Δεκέμβρη. Να πάμε και την Άνοιξη να παίζουμε μπαλίτσα στην Ευρώπη. Οπότε προχωράμε μπροστά και πάμε να δούμε το φετινό roster της ομάδας. Πάμε λοιπόν να δούμε το roster της φετινής χρονιάς. Για να ξεκινήσουμε παραδοσιακά με τον πατροπαράδοτο τρόπο και να δούμε τους τερματοφύλακες. Αλλαγή βασικού τερματοφύλακα. Στη θέση του Μπαντιασίλ ήρθε ο Μάρτεν ο Βάντερβουρτ. Μόλις τον πέτυχα μπροστά μου, προφανώς δεν θα άφηνα αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ήρθε με πολύ χαμηλά χρήματα για την αξία του, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να γίνει βασικά από τους καλύτερους τερματοφύλακες μέσα στο παιχνίδι, αν και στο συγκεκριμένο save δεν είχε την εξέλιξη που έχει σε άλλα. Okay. 14 εκατομμύρια ευρώ από την Genk. Ο Μάρτεν ο Βάντερβουρτ, ο οποίος θα είναι το νούμερο 1 της ομάδας κατά τα δοκάρια, νεαρός 23 ετών, και νομίζω ότι με εμάς θα φτάσει μέχρι και την Εθνική Βελγίου. Κάτι το οποίο σε άλλα save αυτή την εποχή, 2025, θα είχε ήδη γίνει, αλλά σε αυτό το save δεν έχει γίνει. All around τερματοφύλακας, πολύ καλός. Προβληματίζει λιγάκι το 13 Centricity, αν και σε πολλά παιχνίδια δεν του φαίνεται ιδιαίτερα. Οπότε δεν θα έχουμε τρελό θέμα. Δεύτερος τερματοφύλακας παραμένει φυσικά ο Μάριος, ο Μάριος Ζαραβέλας, ο οποίος είναι στην ομάδα μας από το 2022 και καλύπτει τα κενά όταν χρειάζεται ο βασικός τερματοφύλακας να λείπει ή έχει κάποιο τραυματισμό ή κάτι τέτοια. Ο Μάριος Ζαραβέλας θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας για μία ακόμη χρονιά και μάλλον, αν δεν έχει πρόβλημα και ο ίδιος, θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας για όλα τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία θα συνεχιστεί η σειρά. Περνάμε στους αμυντικούς και περνάμε στα δεξιά back. Ο Τζο Σκάλι, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα μας για αγορά για 2,8 εκατομμύρια που ήταν η οψιόν του. Ωραία. Θα έρθει όταν λήξει ο δανεισμός του, δηλαδή το 2026, το καλοκαίρι του 2026. Δεν το είχα δει. Ήταν αχρίαστη δηλαδή η αγορά του φέτος. Θα μπορούσα να μην τον είχα αγοράσει και να πήγα να πάρω κάποιον άλλον. Βέβαια, είναι καλός παίκτης, οπότε πιστεύω μπορεί να βγάλει και τη φετινή χρονιά, ίσως και την επόμενη, και μετά να τον πουλήσουμε για να πάμε σε κάτι άλλο καλύτερο. Βέβαια, είναι διεθνής με την Εθνική Αμερικής και είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Τζο Σκάλι. Αναπληρωματικός του θα είναι και επίσημα φέτος ο Ραούλ Γκιγέρμε, με τη φάτσα την οποία του βάλαμε. Πέρσι είχε έρθει στη μέση της χρονιάς και πάρει κάποιες συμμετοχές αντί του Iglesias. Φέτος επίσημα θα είναι δεύτερος δεξής μπακ ο Ραούλ Γκιγέρμε, ο Βραζιλιάνος. Περνάμε στους αριστερούς μπακ και έχουμε δύο καινούργιες προσθήκες στην ομάδα, εκ Γαλλίας και οι δύο. Ο ένας είναι ο Ραγιάν Αϊτνούρι, ο οποίος και αυτός ένα πολύ καλό prospect μέσα στο παιχνίδι, χωρίς όμως ιδιαίτερη εξέλιξη στο συγκεκριμένο save. Πήρε νωρίς μεταγραφή στην Newcastle το 22-23 για 2,5 μόλις εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ. Όπως βλέπετε, έχει ένα match για το κύπελλο το 24-25, δύο match για το κύπελλο το 23-24 και ένα match για το κύπελλο και δύο match για την Ευρώπη το 22-23. Άρα δεν έπαιξε ιδιαίτερα για να αναπτυχθεί, έμεινε στάσιμος, αλλά και παρόλα αυτά παραμένει μια πολύ καλή λύση από τα αριστερά. Ο έτερος Γάλλος είναι ο Ζαγκρέ, ο οποίος ήταν δανεικός από την Paris Saint-Germain, βασικά από τη Μονακό, συγγνώμη, που τον είχε πάρει από την Paris, στην Paris FC. Έκανε ένα καλό πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Φέτος έρχεται σε εμάς για 3 εκατομμύρια ευρώ ως δεύτερος.
πίσω από τον Αϊτνούρη, τουλάχιστον στην αρχή, στο μυαλό μου, έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου. Κοντός παίχτης, γρήγορος, με καλή σέντρα, θα καλύψει όπως πρέπει τη θέση του αριστερού μπακ. Και πάμε στους κεντρικούς αμυντικούς, όπου έχουμε τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, ο οποίος συνεχίζει από πέρσι, εκεί που έμεινε. Υπολογίζεται πάρα πολύ ως αριστερό πόδαρο στόπερ και Έλληνας, πολύ σημαντικό. Αγορά του Αλέξη Καλογερόπουλου. Δώσαμε 12,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος πήρε και το homegrown στον σύλλογο. Όχι, ψέματα, δεν το πήρε το homegrown στο σύλλογο. Θα το πάρει όμως, γιατί είναι 21 ετών. Μισό λεπτό να δω. Θα το πάρει το Δεκέμβρη του 25. Δηλαδή σε λίγους μήνες θα πάρει το homegrown στο σύλλογο. Άρα μία έξτρα προσθήκη στο homegrown της ομάδας. Ο Ευρυπίδης Σαλτήρης παραμένει στην ομάδα μας και γίνεται καλύτερος χρόνο με το χρόνο. Υπολογίζεται προφανώς. Νομίζω η βασική βέβαια που υπολογίζεται είναι ο Μιχαηλίδης Καλογερόπουλος, αλλά θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Μετά έχουμε τον Ισόπουλο, επίσης αριστερό ποδόσφαιρο στόπερ. Δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια γιατί έχουμε καλούς πλέον αμυντικούς, οπότε δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, αλλά είναι και 18 χρονών ακόμα. Okay. Ο Βάιος ο Τροήρης, που πέρσι ήταν πέμπτο στόπερ και θα παραμείνει πέμπτο στόπερ, αν και νομίζω ότι θα τα ξεπεράσει τον Ισόπουλο την ιεραρχία σιγά σιγά, αν πάρει περισσότερα μάτς, γιατί είναι και ένα χρόνο μικρότερος ο συγκεκριμένος. Και πάμε στους χαφ. Πάμε στους κεντρικούς χαφ και πάμε στον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Είναι η πρώτη φορά που παίζω φέτος με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Ήθελα πάρα πολύ, γιατί τον έχω δει και σε άλλα save ότι γίνεται εξαιρετικός. Τον αγόρασα από την ομάδα του Παναθηναϊκού για 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχασα την ευκαιρία. Προφανώς την εκμεταλλεύτηκα και έρχεται για να αγωνιστεί τη θέση του DLP Support. Ένας πάρα πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής και μάλιστα πολύ μικρός ηλικία και με αρκετά μάτς με την Εθνική Ελλάδος ήδη. 28 μάτς δηλαδή και 3 γκολ. Ο Λευτέρης Οπεγλής, ο οποίος και αυτός συνεχίζει χρόνο με τον χρόνο να γίνεται καλύτερος. Ο Τζος Ντασίλβα, ο οποίος μπορεί να καλύψει ανετότατα και τη θέση του box-to-box και τη θέση του DLP. Τον προσπαθώ να τον πάρω σε πολλές ομάδες που παίζω saves, γιατί είναι ένας πολύ αξιόλογος παίχτης, ο Τζος Ντασίλβα. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί κατά ανάγκη να παίξει αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ, μπορεί να παίξει δεκάρι, μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει box to box, μπορεί να παίξει οργανωτής, μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Το μόνο κακό του είναι ότι είναι ξένος. Δηλαδή, επειδή έχει αγγλική και αγγολέζικη υπηκότητα, στην Ευρώπη και οι δύο του υπηκότητες μετράνε για ξένων. Και τον πήραμε 13 εκατομμύρια ευρώ από την Blackburn, όπου έκανε μια μέτρια χρονιά στην Championship. Νομίζω ότι με εμάς θα είναι καλύτερος ο Τζος Ντασίλβα. Ο Μάρκο Μπερσιανίνη συνεχίζει από πέρσι, κανονικά. Και ο Βασίλης ο Μπέης, εννοείται, και αυτός μπορεί να καλύψει επίσης και το ρόλο του DLP και το ρόλο του box-to-box. Και τα προηγούμενα χρόνια έχει πάρει κάποια ματσάκια. Πάμε στα δεκάρια. Πάμε στα δεκάρια, όπου καινούργια προσθήκη, ο Ρέινιε από την Real Madrid της δανεικός με 269 χιλιάρικα του μισθού του και σχεδόν 900 χιλιάρικα και κάτι ενίκιο για να τον φέρουμε στην ομάδα μας. Πέρσι έκανε μια καλή χρονιά με την Καστίγια, αλλά σε πολύ χαμηλό επίπεδο προφανώς. Παίκτης δοκιμασμένος, τον έχουμε δοκιμάσει και σε άλλες ομάδες και σε άλλα save, οπότε γιατί όχι, νομίζω θα βοηθήσει. Και έρχεται και από πίσω δυνατά και φορτσάτος ο Άγγελος Κουκουλέκης, ο οποίος πέρσι έκανε την καλύτερη του χρονιά νομίζω μέχρι στιγμής, στα 19 του, και είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία, γιατί όχι να γίνει και βασικός κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το δεξί άκρο της επίθεσης έχουμε τον Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια, ο οποίος παρέμεινε και είναι πλέον πρώτος αρχηγός της ομάδας. Θα σας δείξω μετά και τις αποχωρήσεις, ποιοι φύγανε και το συνολικό παρέδωσε. Ένζο Ετσεβερία, δεν βρήκα δυστυχώς παίκτη με Μοϊκάνα, φάτσα με Μοϊκάνα. Οπότε μέσα στο παιχνίδι θα απεικονίζεται με Μοϊκάνα. Δεν ήθελα να την αλλάξω, μπορώ να την αλλάξω άμα θέλω, τη φάτσα του Ρίτζεν του, αλλά, το μαλλί του δηλαδή. Αλλά δεν ήθελα να το αλλάξω, γιατί εντάξει, δίνει κάτι ρε παιδί μου, το ξεχωρίζει μες στο γήπεδο. Οπότε ας φανταστούμε ότι η φωτογραφία είναι λίγο πιο παλιά, τότε που δεν είχε τη Μοϊκάνα, δεν την είχε αφήσει ακόμα. Αν και ήδη φαίνεται στη φωτογραφία ότι την ξεκινάει εδώ όταν τραβήχτηκε. Και φυσικά ο Θανάσης Ομίνου. Εξαιρετικός και αυτός, βοηθάει τα προηγούμενα χρόνια, θα βοηθήσει και φέτος αρκετά ο Θανάσης Ομίνου. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης έχουμε τον Γιασέρ Ασπρίγια, ο οποίος δεν έχει κάποια σχέση με τον Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια. Ο συγκεκριμένος
είναι γιος, αυτός μόνο, όχι ο άλλος, για τον άλλο δεν ξέρω, αλλά αυτός είναι γιος του παλιού θρύλου της Newcastle και βρέθηκε και στη Newcastle ο συγκεκριμένος. Από εκεί τον έχουμε δανεικό. Πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Championship και στην Premiership της Σκωτίας τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και φυσικά ο Ηλίας ο Αϊβάζογλου. Ο οποίος, γιατί όχι και μέσα στη χρονιά, να τσιμπήσει την ευκαιρία και να γίνει αυτός βασικός αντί του Γιασέρ του Ασπρίγια. Την κορυφή της επίθεσης έχουμε πέρα του Μάρβιν Τσούνι, ο οποίος πλέον ανήκει και με κάθε επισημότητα στην ομάδα μας, με 600 χιλιάρικα συμβόλαιο και playing time ως star της ομάδας, βρίσκεται ο Χουάν Μανουέλ Κρούζ. Αν κάτι σας λέει αυτό το όνομα, είστε τύποι οι οποίοι αράζετε στο Twitch μου και είδατε το φετινό πρώτο save του Football Manager 22, ξεκινώντας με τον Γκάβριελ Μπατιστούτα στον Βόλο. Μετά περάσαμε στη Φιωρεντίνα. Ο Χουάν Μανουέλ Κρούζ ήταν η αιχμή του δόρατος στην ομάδα του Βόλου. Ήθελα να τον ξαναδοκιμάσω, η αλήθεια είναι, για να δω αν ήταν τυχαίο ότι ήταν τόσο καλός εκείνο το save ή αν γενικά είναι καλός στο παιχνίδι μέσα. 10 εκατομμύρια αγοράστηκε με πολλά λεφτά, γιατί βρισκόταν ήδη στην Premier League και έκανε και μια γεμάτη χρονιά στην Premier League, αλλά όχι με τόσα γκολ. Η αλήθεια είναι, δεν έβαλε πολλά στην Aston Villa. Οπότε έρχεται για να βάλει δύσκολα στον Marvin Tsuni. Αυτός είναι ο σκοπός του. Δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί. Αν ο Juan Manuel Cruz αποδώσει καλύτερα από τον Marvin Tsuni, προφανώς θα του κλέψει και τη θέση στην εντεκάδα. Αυτό είναι το φετινό roster λοιπόν. Είναι ένα roster συνολικά 25 παιχτών. Και πάμε να δούμε ποιοι παίχτες αποχώρησαν. Αρχικά να δούμε στην δεύτερη ομάδα, εδώ πέρα, ότι υπάρχουν αρκετοί δανεικοί παίχτες. Δανεικός βρέθηκε για μία ακόμη χρονιά γιατί χρειάζεται μάτς στα πόδια του και επειδή είναι επιθετικός χρειάζεται να βάζει γκολ. Πέρσι ήταν στη Λάρισα, στο επίπεδο όμως της Super League 2. Φέτος είναι δανεικός στο Βόλο, ο Μάκης ο Παπαδόπουλος, στο επίπεδο της Super League 1. Άρα θα πάρει παιχνίδια και πιστεύω θα πάρει και γκολ θα βάλει. Άρα θα τον βοηθήσουν αρκετά το Μάκη του Παπαδόπουλο. Δεν έχουμε θέμα για το club train γιατί βγήκε από τις ακαδημίες μας. Άρα είναι homegrown στην ομάδα μας. Όπως είδατε, θα έχουν φύγει κάποιοι δανεικοί γιατί δεν μπορούσαν να αγωνιστούν με την K18. Οπότε δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Και πάμε να δούμε τις αγοραπολισίες. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτήν εδώ τη χρονιά γιατί υπάρχουν και κάποιες πωλήσεις την προηγούμενη χρονιά. Όπου. Πώς το λένε. Υπάρχουν κάποιες πωλήσεις την προηγούμενη χρονιά οι οποίες μέχρι να αλλάξει η χρονιά τις μετράει στην προηγούμενη. Λοιπόν, ο Pierre Koundé έφυγε για 9 εκατομμύρια ευρώ στην Sporting Gijón και πήρε και ένα τεράστιο συμβόλαιο για 3,15 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης ο οποίος είχε έρθει ελεύθερος, συγγνώμη, Koundé, επειδή με διορθώσατε, όντως έτσι έχει πει ο άνθρωπος ότι τον λένε. Με διορθώσατε, είχε έρθει ελεύθερος, τον πουλήσαμε για 9 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς. Η παρουσία του στην ομάδα πέτυχε. Το σκοπό της ήταν να έρθει ως ελεύθερος και να πουληθεί. Στη συνέχεια, Loic Badiasil πήγε στην Norwich, στο επίπεδο της Premier League μάλιστα, για 8,25 εκατομμύρια ευρώ και ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, περίπου 1,3. Πολύ καλός ήτανε, μας βοήθησε, τον φοβόμουνα με το κεντρίσιτι του. Τώρα έχουμε να παίξουμε με μεγαλύτερο κεντρίσιτι, αλλά ξέρουμε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Τον φοβήθηκα, μας βγήκε καλός. Όταν βρήκε λοιπόν ρυθμό και δέθηκε με την ομάδα, όντως απέδωσε. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να κοιτάξουμε το μέλλον. Ο Κάρλος Αουγκούστο επέστρεψε στη Βραζιλία και στην Ιντερνασιονάλ συγκεκριμένα για 8 εκατομμύρια ευρώ, με 580 χιλιάρικα μισθό. Στη Βραζιλία, στην πατρίδα του, είχε βγει από τις ακαδημίες της Κορίνθιανς και τώρα επαναπατρίζεται για την Ιντερνασιονάλ. Ο Γιάντερσον έκλεισε στη Σλάβια Πράγας για 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να αγωνιστεί σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Τσεχίας και 530 χιλιάρικα μισθό όπως είπαμε. Και μαζί του πήρε και τον Πέντρο τον Μάνταλο, ο οποίος έκανε ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα. Τον έφερα ελεύθερο για ένα χρόνο να βοηθήσει λίγο και τον Κουκουλέκη, να βοηθήσει με το leadership του την υπόλοιπη ομάδα και πουλήθηκε κιόλας με 1,5 εκατομμύρια ευρώ στην Σλάβια Πράγας για να αγωνιστεί εκεί πέρα και ένα συμβόλαιο πολύ κοντά σε αυτό που έπαιρνε και σε εμάς. Άρα θα δοκιμάσει και τις τύχες του στο εξωτερικό ο Πέντρος ο Μάνταλος. Ο Γιάννης Ατρούδης, αν θυμάστε που τον είχαμε πάρει κάποια στιγμή, έφευγε από εδώ και από εκεί δανεικός, πουλήθηκε 300 χιλιάρικα στον Όφη.
Πήραμε και ένα μικρό κέρδος και από εκεί πέρα. Όπως βλέπετε, τα προηγούμενα χρόνια είχε παίξει ιδανικός στον Ατρόμητο και στον Πανετολικό. Και από την περσινή χρονιά, από τις πωλήσεις οι οποίες έγιναν προς το τέλος, έχουμε την πώληση του Juan Iglesias στην Getafe Berlingui για 1,2 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, 1,2 εκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία. Ο Juan Iglesias, ο οποίος ουσιαστικά δεν υπολογιζόταν από το Δεκέμβρη της προηγούμενης χρονιάς. Δεν έπαιζε καθόλου. Άρα, από την περσινή χρονιά, οι πωλήσεις είναι εδώ του Iglesias, το βλέπετε. Και από τη φετινή χρονιά, έτσι έχουν τα πράγματα. Άρα, σορτάρω με την υψηλότερη τιμή και στα δύο. Και δείτε τα, σας τα δείχνω εδώ πέρα. Μπορείτε να κάνετε ένα post στο βίντεο για να τα δείτε πιο αναλυτικά. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην Super League Intervention για να δούμε ότι στην κατάταξη μας δίνουν στην τέταρτη θέση με 10 απόδοση. Πρώτο δίνουν τον Ολυμπιακό με 2,40, δεύτερο τον ΠΑΟΚ με 3,60, τρίτη την ΑΕΚ με 8 απόδοση, τέταρτο τον Πανσερικό με 10 και πέμπτο τον Παναθηναϊκό με 10. 21 δίνουν στον Άρη και από εκεί πέρα το χάος. Τώρα, θα μου πεις, στο Media Dream 11, ρε Άλεξ, έχει σχεδόν όλους τους παίκτες δικούς μας. Δηλαδή, Vanderwood, Σκάλι, Σαλτήρης, Καλογερόπουλος, Αϊτνούρι, Ρενιέ, Ντασίλβα, Τσούνι. Και των άλλων ομάδων είναι ο Πομπέγκα του Ολυμπιακού, ο Λονκάρ του Ολυμπιακού και ο Γιάννησεν του Ολυμπιακού. Πώς γίνεται να σε δίνουν τέταρτο, ρε φίλε, ενώ όλοι οι παίχτες είναι δικοί σου στο Media Dream 11? Θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Η ομάδα του Άρη είχε ξεμείνει από παίχτες και χρόνο με το χρόνο θα υποβιβαζόταν σιγά σιγά. Δεν ήθελα αυτό να συμβεί και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάω εγώ με εξωτερικό editor κατά τη διάρκεια του save και να τις βάλω ένα sugar daddy έτσι ώστε να αρχίσει να σπρώχνει χρήμα και το σκέφτηκα ότι θα μου δώσει μια έξτρα δυσκολία μέσα στο πρωτάθλημα. Μετά μου ήρθε η ιδέα να κάνω και κάτι άλλο, το οποίο το έχω κάνει και άλλες χρονιές νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Sugar daddy backend έχουν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, αυτές. Okay. Backend τι σημαίνει, θα επενδύσει χρήματα στην ομάδα του, αλλά δεν θα επενδύσει τόσα πολλά. Okay. Οπότε, εκτός από τον Άρη, στις ομάδες του Παναθηναϊκού, στην ομάδα της ΑΕΚ, στην ομάδα του ΠΑΟΚ και στην ομάδα του Ολυμπιακού, βάλαμε Sugar Daddy Frontend. Δηλαδή, να σπρώχνει πάρα πολύ χρήμα. Έτσι ώστε να μου δυσκολέψει το πρωτάθλημα, να φέρουν καλούς παίκτες, να κάνουν πράγματα και να έχουμε και ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δηλαδή, okay, ακόμα και έτσι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Καλώς έχω των πραγμάτων. Αλλά δεν το πάρουμε με 30 βαθμούς διαφορά, το πάρουμε με 10 βαθμούς διαφορά. Να υπάρχει μια μικρή αγωνία μέχρι περισσότερο χρονικό διάστημα, ας πούμε. Και αν μια χρονιά δεν είμαι καλός, όντως να μου πάρουν και το πρωτάθλημα. Γιατί όχι. Γιατί όχι, να βάλουμε λίγο δυσκολία στη ζωή μας. Καινούριος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Φάμπιο Γκρόσο, ο οποίος όπως βλέπετε εδώ πέρα προσλήφθηκε. Μου έκανε και συνέντευξη ο ΠΑΟΚ για να πάω εγώ προπονητής. Προφανώς η σειρά είναι αφιερωμένη στον Πανσεραϊκό και από τα Λόνια στα Λόνια. Κάτι άλλο το οποίο ήθελα να σας δείξω είναι για το τι κάνανε οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa League και θα βρεθεί σε έναν όμιλο με Tottenham, Sporting Λισαβόνας και Victoria Plzeň. Θα αντιμετωπίσει την Tottenham, την περσινή ομάδα που αντιμετωπίσαμε εμείς στο τελικό του Conference. Ωραία. Άρα, Europa βγήκε, Europa μπήκε. Η ΑΕΚ που βγήκε Conference συνεχίζει στο Conference. Και στον όμιλό της έχει να αντιμετωπίσει Ίντερ Τουρκού, Dundaisk Astrenta και Serif Tiraspol. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολος όμιλος για την ομάδα της ΑΕΚ, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, θεωρώ. Άμα πάμε πίσω, θα δούμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε βγει Champions League, δεν κατάφερε να περάσει στους όμιλους του Champions League, πέρασε στο Europa League, όπου σε όμιλο με Club Breeze, Dynamo Kiev και Lidogorets θεωρώ ότι έχει πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση. Και όσον αφορά τον Όφη, ο οποίος είχε βγει και αυτό στο Conference, δεν κατάφερε δυστυχώς να περάσει στην επόμενη φάση του Conference, στους ομίλους του Conference. Κέρδισε τη Λάτσι από την Αλβανία δύο φορές στο δεύτερο προγραμματικό γύρο, αλλά στο τρίτο προγραμματικό γύρο έχασε την Krasnodar στη Ρωσία και έφερε και 1-1 στο Γεντί Κουλέ πάλι με την Krasnodar για να αποκλειστεί εν τέλει. Δεν πειράζει. Τέσσερις ομάδες λοιπόν θα έχουμε στην Ευρώπη: Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Πανσεραϊκό και Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ στο Conference,
ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο Europa League και εμείς στο Champions League. Αυτά όσον αφορά την ομάδα. Και πάμε να δούμε στο Club Info ότι ο καινούργιος αρχηγός της ομάδας είναι ο Juan Fernando Asprilla, με δεύτερο αρχηγό τον Marco Bresciannini. Και αυτή είναι η όψη του ανακαινισμένου γηπέδου. Αυτή η φωτογραφία προέρχεται από την παρουσίαση της μακέτας για την ανανέωση και ανακαίνιση του Δημοτικού Γήπεδου Σερών, όπως έχει βγει στην πραγματικότητα. Την τζίμπησα, μεγάλωσα το γήπεδο στις 16.000 θέσεις, περίπου νομίζω τόσο θα το κάνανε στην πραγματικότητα, το μεγάλωμά του. Μία σκεπαστή κερκίδα εν τέλει, μόνο η κερκίδα των επισήμων, δεν το θυμόμουν, νομίζω ήταν όλη σκεπαστή. Οπότε το έχω περάσει μέσα στο παιχνίδι με εξωτερικό editor και ελπίζω να είναι όμορφο όταν θα πάμε να το δούμε απέναντι στον Ολυμπιακό. Άρα, προχωράμε, τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο του ανακαινισμένου Δημοτικού Γήπεδου Σερών για να δούμε τις ενδεκάδες αλλά και το match απέναντι στον Ολυμπιακό στα εγγένεια του καινούριου μας γήπεδου. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός, ξεκινάει λοιπόν η σεζόν, το πρώτο επίσημο match στο ανακαινισμένο Δημοτικό Γήπεδο Σερών απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είναι... Είναι φυσικά ένας αντίπαλος που πρέπει να υπολογίζουμε, διότι είναι και το φαβορί. Με 2,25 το διπλό, 2,88 άσος και 3,50 το χ. Ο διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Άρης Βάτσιος, ο οποίος δεν έχει διαιτητεύσει κάποιο άλλο μάτς. Και οι απουσίες μας είναι ο Juan Fernando Asprilla και ο Marvin Ochuni. Άρα ξεκινάμε με αρκετές αλλαγές και λόγω του παραθύρου των εθνικών στο Σεπτέμβρη έχουμε και αρκετούς κουρασμένους ποδοσφαιριστές. Απουσίες έχει και ο Ολυμπιακός. Θα πάμε να δούμε το ρόστερ τους, την εντεκάδα τους και πολύ λίγο. Τα άλλα μάτς αγωνιστικής, ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ Παναθηναϊκού, Ατρόμητος Λαμία, Πανετολικός Βόλος, ΠΑΟ Κόφη, ΠΑΣ Γιάννενα Άρης και Ξάνθη Αστέρα Τρίπολης. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρόστερ της ομάδας, την εντεκάδα βασικά πως ξεκινάνε οι δύο ομάδες. 4-2-3-1 για εμάς, με το Βάντερβουλ και το Παδοκάρια κάνει τεμπούτο. Τζος Σκάλι, Καλογερόπουλος, Μιχαηλίδης και Αιτνούρη που επίσης κάνει τεμπούτο. Στην μεσαία γραμμή Μπρεσιανίνη και Αλεξανδρόπουλος που και αυτός πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση. Δεξιά ο Ετσεβερία στο 10 ο Ρεϊνιέ. Ντεμπούτο και για αυτόν. Αϊβάζολου στα αριστερά και Χουάν Μανουέλ Κρούζ στην επίθεση. Στον πάγκο έχουμε Γκιγέρμε, Ραούλ Γκιγέρμε, Βασίλη Τροήρη, Ζαγκρέ, Ντασίλβα, Ασπρίγια, Μπέι και Γιασέρα Ασπρίγια. Okay. Και ο Ολυμπιακός με ένα 4-4-2 κλασικό ιταλικό έτσι, σύστημα Λιβεράνι. Μοντέρο, Καντεράμπεκ και Ιρό, Οζόριο, ένα ριτζενάκι από την Κολομβία, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλός, αλλά καλός παίκτης. Ρέαπτσουκ, Εμβιλά στο 6, Πομπέγκα και Λονκάρ στην εσωτερικού σκαφ. Ο Βέρε στο 10, ο Γιάνσεν και ο Ροντρίγκο στην κορυφή της επίθεσης. Με Τζολάκι στο μπάγκο, με Κονιάτ, με Καμπάκο, με Σάουερ, με Γκουαρδιόλα, με Μάριο Γκασπάρ και με Βάλτερ Γκονζάλες. Να το καινούριο γήπεδο, το νεόχτιστο, μοιάζει αρκετά με τη φωτογραφία νομίζω. Έχουμε κάνει καλή δουλίτσα μέσα από τον editor. Οπότε ξεκινάει το παιχνίδι, θα τα δούμε αναλυτικά. Εμείς είμαστε με τις ερυθρόλευκες, με τις γαλάζιες εμφανίσεις είναι ο Ολυμπιακός. Με τις μπλε εμφανίσεις λοιπόν είναι ο Ολυμπιακός. Μοιάζει αρκετά και φαίνεται όμορφο γηπεδάκι. Αρκετά. Νομίζω ότι θα δούμε ωραία μάτς σε αυτό το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός εδώ πέρα ανοίγει το σκορ με τον Βαλέριο Βέρε. 0-1 στο 5ο λεπτό. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Πειραιά και για τους φιλάθλους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από το τέρμα του Βάντερβουρτ, οι οποίοι πανηγυρίζουν την επίτευξη του πρώτου τους γκολ στη σεζόν. Έχουν παίξει προβληματικά αυτοί στην Ευρώπη, άρα έχουν περισσότερα μάτια από δια τους επίσημα. Οπότε το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα είναι γεγονός. Τραυματισμός λοιπόν για τον Έντσο Ετσεβερία, άρα στη θέση του θα περάσει ο Juan Fernando Asprilla, ο οποίος έχει ένα μικρό χτύπημα, η αλήθεια είναι, που τον κράτησε στον πάγκο, άρα τώρα αναγκαστικά θα περάσει τη θέση του Ετσεβερία. Ο Εμβιλά δίνει στον Οσόριο, εκείνος στον Μπομπέγκα, ο Μπομπέγκα στο Γιάνσεν, κλέβουν οι αμυντικοί μας, ο Βάντερβουρτ δίνει στον Αϊτνούρη, ο Αϊτνούρη ανοίγει την μπάλα από τα αριστερά, τη χάνει όμως πάρα πολύ εύκολα, με τον Λονκάρ να βρίσκει τον Βέρε, ο οποίος όμως δεν πλάσαρε σωστά, έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Βέλγου τερματοφύλακα που έχουμε, του Μάρτεν Βάντερβουρτ. Στο 21 βρισκόμαστε σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, πατάει καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και άλλη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Βέρε, ο οποίος είναι η μόνιμη πηγή κινδύνου σε αυτό το 4-4-2 που έρχεται ως κρυφός φόρ από πίσω από τους δύο ήδη υπάρχοντες φόρ και το 0-1 τουλάχιστον παραμένει. Δεν παίζουμε ιδιαίτερα καλά, έχουμε θεματάκια, η αλήθεια είναι, όπως έχουμε και απουσίες αρκετές και έχουμε και μια απουσία την οποία
Δεν ξέρω αν την έχετε παρατηρήσει ήδη. Παρ' όλα αυτά θα πούμε περισσότερα μετά το match, διότι μην χαλάσουμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Αϊβάζογλου δίνει στον Αλεξανδρόπουλο. Ο Αλεξανδρόπουλος κλείστηκε, ξαναδίνει στον Αϊβάζογλου. Εκείνος ψάχνει συμπαίκτες. Καλογερόπουλος σαν μπακ εκεί πέρα. Μπρεσιανίνη, Αλεξανδρόπουλος, Αϊτνούρι. Παράλληλο ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Αϊτνούρι, Αλεξανδρόπουλος. Θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Μπρεσιανίνη, η ευκαιρία στο δοκάρι. Νομίζω πρέπει να πήγε. Στο δοκάρι πήγε λοιπόν η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουμε πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ενώ η ΑΕΚ στο ημίχρονο κερδίζει 2-0 το Παναθηναϊκό. Και πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να βελτιωθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και να παράγουμε περισσότερες φάσεις. Δεν έχουμε ιδιαίτερο φορ στον πάγκο για να αντικαταστήσει τον Χουάν Μανουέλ Κρούζ, ο οποίος στο πρώτο μέρος δυσκολεύτηκε αρκετά. Και η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει αυτό λίγο. Ούτε δεκάρι έχουμε τον Γκουγκουλέκη. Είναι αρκετές οι απουσίες δυστυχώς. Αλλιώς θα ήταν ο πάγκος μου, αν ήταν όλα έτσι όπως τα ήθελα. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε έτσι και στο δεύτερο μέρος με την ελπίδα να βελτιωθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές μας και να κάνουν καλύτερες εμφανίσεις και να βρούμε τον Χουάν Μανουέλ Κρούζ, ο οποίος κάνει κινήσεις. Απλά δεν τον βρίσκουμε. Και γι' αυτό έχει 6,2. Ο Αϊτνούρι στο πλάγιο από τα αριστερά. Δίνει στο Ρενιέ, ξανά στον Γάλλο. Ο Αλεξανδρόπουλος έχει χώρο για να κάνει το σούτ, είναι τρομερό το γκολ. Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος σκοράρει στο ντεμπούτο του. Ίσως, εντάξει, πρώτο μάτς της χρονιάς είναι, αλλά ίσως να είναι το κορυφαίο γκολ της χρονιάς για φέτος. Πανέμορφο γκολ από τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Σημάδεψε, πέτυχε το γάμα της εστίας του Μοντέρο και ισοφάρισε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι που μας αρέσουν. Πάμε για αλλαγές. Λοιπόν, Juan Fernando Asprilla θα περάσει στην κορυφή στη θέση του Κρούζ. Δεξιά θα έρθει ο Γιασέρα Σπρίγια και θα αγωνιστεί σαν inside forward. Ρεϊνιέ θα αποχωρήσει για να περάσει ο Βασίλης Ομπέης, ο οποίος θα αγωνιστεί ως advanced playmaker. Αυτές ήταν οι αλλαγές μου. Ελπίζω να μην μπερδέψουν ιδιαίτερα την ομάδα και να μπορέσουν να τη βοηθήσουν. Είναι ρισκαδόρικες αλλαγές. Μακάρι να μας βοηθήσουν, αλλά ακόμα και το 1-1 έτσι όπως έχει κυλήσει το match είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καλογερόπουλος κάνει εξαιρετικό μάτσα απέναντι στην παλιά του ομάδα, παρετώντος. Γκουστάβο Σάουερ σημαδεύει τον Μπρεσιανίνη, ο οποίος απομακρύνει. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Σάουερ. Βρίσκει τον παίχτη του, αλλά είναι offside, τον Οζόριο. Είναι offside η φάση και έχουμε ένα corner τώρα με τον Γιασέρα Σπρίγια. Χουάν Φερνάντο Σπρίγια, συγγνώμη, η κεφαλιά του Μιχαηλίδη θα περάσει out. Δεν θα απειλήσει. Το Μοντέρο ήταν άστοχη η προσπάθεια στο 90. Και καθώς πηγαίνουμε προς την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, το τελικό σκορ θα είναι το 1-1, οπότε θα ξεκινήσουμε με ισοπαλία. Δεν ήμασταν καλοί, οπότε η ισοπαλία νομίζω είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός φάνηκε πάρα πολύ δυνατός και σίγουρα πιο έτοιμος από εμάς. Μπράβο στους παίχτες που καταφέραμε να σώσουμε τον βαθμό και δεν ξεκινάμε με ήττα κατευθείαν. Οπότε περνάμε στην επόμενη μέρα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και το 1-1 με τον Ολυμπιακό, έχουμε ευρωπαϊκά μάτς. Και για το επόμενο επεισόδιο, δηλαδή την Παρασκευή, θα δούμε τα μάτς με Rangers και με Manchester United. Την έδρα μας. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά τη χρονιά, όμως ένα αρνητικό το οποίο προέκυψε την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Δυστυχώς, από την ομάδα δεν βρίσκεται πλέον εδώ πέρα ο Ευρυπίδης, ο Σαλτήρης. Μέσα στο καλοκαίρι είχαν γίνει ανεπάλληλες προτάσεις για τον Σαλτήρη από διάφορες ομάδες του εξωτερικού. Μία η οποία είχε περάσει την έγκριση της διοίκησης χωρίς να με ακούσει. Κατάφερα να την κόψω με το contract extension το οποίο είχα στο συμβόλαιό του. Δηλαδή ανανέωσα αυτόματα το συμβόλαιό του για μια ακόμη χρονιά και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση κατευθείαν. Έπεσε. Στην πορεία όμως ήρθαν προτάσεις κι άλλες και η Everton τελευταία μέρα των μεταγραφών, μάλιστα τελευταία μέρα των μεταγραφών, όχι η δικιά μας μεταγραφή, είχαν ήδη κλείσει. Τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Αγγλία, η οποία ήταν μια μέρα μετά, ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ευρυπίδη Σαλτήρη για ένα ποσό το οποίο είναι τίποτα, τα 12 εκατομμύρια τα οποία τον πήρε. Δυστυχώς. Από ό,τι βλέπω, έκανε κακό ντεμπούτο στην Premier League, έκανε 6,20 στον ντεμπούτο του ως βασικός. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όταν έκοψε εκείνη την προσφορά που είχαν δεχτεί η διοίκηση ήταν περισσότερη. Ήταν 18 εκατομμύρια από την Ίντερ.
Άρα και μου έφυγε ο παίχτης και εν τέλει δεν πήρα τόσα λεφτά. Δεν το ήξερα βέβαια, δεν περίμενα ότι θα ξανακάνουν πρόταση. Και όσο περνάγαν οι μέρες και έκλεισαν και έκλειναν την μεταγραφική περίοδο, έλεγα: «Οκ, okay, κομπλέ είμαστε, θα μας μείνει και φέτος, θα μπορέσουμε να τον έχουμε». Δεν τον έχουμε δυστυχώς. Και έτσι, όχι απλά μας έφυγε ένας εξαιρετικός παίκτης, μας έφυγε και ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Άρα έχουμε μείνει με 4 στόπερ. Εντάξει, δεν είναι πολλοί μήνες, είναι 3 μήνες μέχρι να ξανανοίξει η μεταγραφική περίοδο. Άρα κουτσά στραβά θα τη βγάλουμε, αλλά χάνουμε σε δύναμη αμυντικά και χάνουμε από ένα παίκτη τον οποίο δημιουργήσαμε εμείς. Δυστυχώς. Και φοβάμαι και για το Λευτέρη τον Πεγκλή, να σας πω την αλήθεια, αν και δεν είναι τόσο καλός όσο ο Αλτήρης, αλλά φοβάμαι και το Λευτέρη τον Πεγκλή μην γίνει κάτι αντίστοιχο και το χειμώνα. Διότι η διοίκηση δεν ήθελε να μ' ακούσει ότι μην τον δώσουμε, θα αποδυναμωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς χάνουμε έναν εξαιρετικό παίκτη και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε το χειμώνα, μιας και οι τιμές ανέβουν κατακόρυφα λόγω ότι είναι μέσα στη σεζόν. Άρα, με αυτή την αρνητική εξέλιξη στο save, προχωράμε για 6 αγώνες Champions League πολύ δυνατούς και πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα φέτος λόγω του trick που έκανα με τις άλλες ομάδες που τους έβαλα καλύτερο sugar daddy για να κάνουν καλές μεταγραφές κτλ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το roster. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια την αντίδρασή σας όταν είδαμε ότι ο Ευρυπίδης Σαλτήρης αποχώρησε από την ομάδα με ευθύνη της διοίκησης. Και περιμένω τα σχόλιά σας, να τα απαντήσω, να τα δω. Και φυσικά μην ξεχνάτε να αφήνετε ένα like στα βίντεο γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και την καμπανίτσα για να σας έχω ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν καινούργια βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά, την Παρασκευή συγκεκριμένα. Συνεχίζετε να ψηφίζετε για τους κορυφαίους της περσινής χρονιάς. Τα αποτελέσματα θα βγουν αύριο Πέμπτη, 16 του μήνα, στο Instagram μου και στο Community Tab εδώ στο YouTube. Μέχρι σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα μπορείτε να ψηφίζετε, μην το ξεχάσετε. Είναι πολύ σημαντικό για να βγάλουμε τα αποτελέσματα και γενικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μαζί μου. Τα λέμε ή στο επεισόδιο της Παρασκευής ή στα live στο Twitch στα οποία ελάτε. Και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε live, σας περιμένω και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από εμένα.